Επιστρέφουμε στο Αμίντεο. Εκεί μας περιμένει και πάλι ο Κώστας Μαυρίδης. Έλα Κώστα. Καλησπέρα Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, και πάλι από το Αμίντεο. Αυτή τη φορά δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμίντεο, ο Δημήτρης Ωνάντζης, με τον οποίο θέλουμε να κουβεντιάσουμε την κίνηση που υπάρχει στα εμπορικά καταστήματα, γενικότερα στη ζωή την κοινωνική του Αμίντεο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα από το Αμίντεο. Πώς βιώνουμε όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα? Κοιτάξτε, από τότε που ανακοινωθήκανε ότι η ΔΕΗ θα κλείσει, ήδη το Αμίντεο ήταν παγωμένο εμπορικά, έχει παγώσει ακόμα περισσότερο. Οι επενδύσεις έχουν σταματήσει, έστω και οι λίγες που ήταν, ο κόσμος ήταν ελάχιστος και τα χρήματα που υπάρχουν στην αγορά είναι μηδαμινά. Οπότε περνάμε δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Άλλο κρούσμα και αυτό. Με τον κορονοϊό έχουμε τώρα μια εβδομάδα περίπου που άρχισαν να πληθαίνουν τα κρούσματα. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο θέμα, θα μαζευτεί κι άλλο η αγορά. Έχουμε πολίτες που έρχονται από γειτονικές περιοχές. Ναι, από το Λεμαϊδα προπατώς σχεδόν κάθε βράδυ ερχόμαστε εδώ. Και εδώ απέναντι που είναι το ΠΑΠ, φιλοξενεί πάνω από 10 άτομα κάθε βράδυ. Από το Λεμαϊδα που έρχονται, παίζουν, βλέπουν τηλεόραση. Α, λέτε για τα τυχερά παιχνίδια. Για τα τυχερά παιχνίδια. Και αυτές τις μέρες που είναι σε καραντίνα. Που είναι σε καραντίνα, έρχονται εδώ, τους βλέπουν. Να παίξουν ένα παιχνίδι, έτσι, το ΟΠΑΠ. Ναι, σωστά. Στα καφέ, στις ταβέρνες. Στα καφέ σίγουρα θα υπάρχουν και εκεί, αλλά χάνονται. Επειδή πολλοί κόσμος είναι, η νεολαία βγαίνει έξω, είναι πάρα πολύ. Κώστα. Οπότε χάνονται εκεί μέσα στην νεολαία. Ναι, Βαγγελή. Να ρωτήσουμε τον πρόεδρο για την κατάσταση στην αγορά και για την επόμενη μέρα, για το αν θεωρεί τα μέτρα επαρκή και τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτό το κλάδο. Μεταξύ άλλων ερωτημάτων. Με το λιανεμπόριο λειτουργεί εν μέσω κορονοϊού. Υπάρχει κίνηση, ο κόσμος είναι διστακτικός, φοβάται ενδεχομένως να κατέβει και από το χωριό. Που σημαίνει πάγωμα στην κίνηση. Ναι, η κίνηση έχει παγώσει. Προπαντός σήμερα που είχαμε το παζάρι του εβδομαδιαίου. Σήμερα Δευτέρα, ναι, είχε τη λαϊκή αγορά. Είναι μισή λαϊκή. Ο κόσμος φοβάται, δεν κατεβαίνει από πάνω. Γιατί τα κρούσματα έχουν ανακοινωθεί ότι υπάρχουν 25 με 30 κρούσματα μέσα στα Μίντεο. Οπότε. Φοβάται. Ναι. Διστακτική είναι πάρα πολύ. Μάλιστα. Και τα οικονομικά σίγουρα παίζουν ρόλο. Η μείωση του παζαριού έχει γίνει και από τα οικονομικά, έτσι. Όχι από το κορονοϊό μόνο. Πώς βλέπετε να κλείνει η χρονιά? Η χρονιά μεγάλο παθητικό. Το θέμα είναι ότι η χρονιά αρχινάει ανάποδα τώρα. Από εδώ και πέρα έχουμε θέματα πολλά. Οπότε δεν θα κοιτάξουμε πώς θα κλείσει η χρονιά, πώς θα τη βγάλουμε όλη και την επόμενη χρονιά. Γιατί διανύουμε ένα χειμώνα εξάμηνο εδώ πέρα στο Μίντεο. Ναι, είναι και βαρύς ο χειμώνας. Έχουμε πετρέλαιο. Εδώ. Τα τηλεκτροφορία. Αυτό αυτοί που σχεδιάζουν στην Αθήνα δεν το πολύ καταλαβαίνουν. Κώστα, έχει κοντά σου τον πρόεδρο για να έχουμε καλύτερη εικόνα, αν θέλει. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε θερμά. Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά για... Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ που ήρθατε. Να μας ερχόσετε εδώ είμαστε, συχνά, εδώ να είμαστε. Βλέπετε το Αμίντεο. Να βοηθήσετε και εσείς τα Αμίντεο, να βοηθήσουμε και εμείς από εδώ ό,τι μπορούμε. Έτσι.